Σ' άλλο, στην ιατρική κοινότητα και την τοπική κοινωνία προκαλεί η σύλληψη γνωστού γιατρού, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 18χρονου ασθενή σε βαθμό κακουργήματος. Η είδηση έπεσε σαν κεραυνός, καθώς λίγη ώρα μετά την καταγγελία που έκανε νεαρός φοιτητή στην ασφάλεια, ο 50χρονος ακτινολόγος συνελήφθη. Μεταφέρθηκε με χειροπέδες στο αστυνομικό μέγαρο, όπου κλήθηκε να καταθέσει στο πλαίσιο της προανάκρισης, αρνούμενος όμως τα πάντα με κατηγορηματικό τρόπο. Πιο σοκαρισμένος από όλους είναι ο καταγγελόμενος γιατρός. Αρνείται κάθε κατηγορία. Νωρίτερα, ο 18χρονος φοιτητής είχε περιγράψει στους αστυνομικούς ότι βρέθηκε στο ιατρείο για να υποβληθεί σε υπέρηχο και να εξεταστεί για κυρσοκύλη στην περιγενετική περιοχή. Όπως αναφέρει στην κατάθεσή του, στη διάρκεια της εξέτασης πάγωσε, καθώς διαπίστωσε ότι αντί για εξέταση, ο 50χρονος ακτινολόγος τον θόπευε. Λίγη ώρα αργότερα πέρασε το κατόφλι της ασφάλειας όπου έκανε την καταγγελία. Μέσω του συνηγόρου του, ο κατηγορούμενος ακτινολόγος δηλώνει σοκαρισμένος και αρνείται όσα του αποδίδονται. Όμως ο εισαγγελέας, ο οποίος παρέλαβε τη δικογραφία σήμερα το πρωί, ασκήσε σε βάρος του δίωξη και μάλιστα σε βαθμό κακουργήματος. Για κατάχρηση ανίκανου προς αντίσταση σε γενετήσια προσβολή, αλλά και προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Ο 50χρονος ακτινολόγος με έντονη κοινωνική παρουσία και δραστηριότητα ζήτησε προθεσμία από τον ανακριτή για να προετοιμάσει την απολογία του, η οποία ορίστηκε για την Παρασκευή και επέστρεψε στα κρατητήρια όπου θα παραμείνει. Έχει πάρει προθεσμία για να απολογηθεί. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη συνέχεια. Προφανώς αρνείται όσα... Μεταγανακτήσεως. Αυτό και μόνο για την ώρα, τίποτε περισσότερο. Πότε θα απολογηθεί? Την Παρασκευή. Η αποκάλυψη της καταγγελίας και της σύλληψης του γνωστού ακτινολόγου έσκασε σαν βόμβα στο Ηράκλειο, όπου έχει αναπτύξει πολυπίκυλη δραστηριότητα, για την οποία μάλιστα έχει αποσπάσει και διακρίσεις.